Ναι, ποινή φυλάκισης 2 χρόνων επέβαλε το πρωί το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε 42χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2017. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, Νικήτα, ο 37χρονος τότε άντρας, ενώ κινείτο με το όχημά του σε περιοχή της Παναγίας Παντάνασας στην Πάφο, κάτω από άγνωστες συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε 76χρονο πεζό. Στη συνέχεια, ο 37χρονος τότε οδηγός εγκατέλειψε τη σκηνή, αφήνοντας αβοήθητο τον 76χρονο, ο οποίος υπέστη θανάσιμα τραύματα. Αξίζει να πούμε, Νικήτα, ότι η δικαστική διαδικασία διήρκησε μέχρι και 5 χρόνια, καθώς ο ένοχος δεν παραδεχόταν τις κατηγορίες με τις οποίες βρισκόταν αντιμέτωπος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μανουέλα Ζωνιά.